Κανονικά θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι μαθητικές και οι στρατιωτικές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να επανέλθει σταδιακά η κανονικότητα και στις μαζικές εκδηλώσεις. Υποχρεωτική ωστόσο καθίσταται η χρήση της μάσκας για όλους, καθώς οι επιστήμονες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας στη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνάθρηση και συνωστισμός. Επομένως, την ώρα της παρέλασης οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκα, σε αντίθεση με τους παρελάβνοντες, για τους οποίους η χρήση μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική, αφού θα είναι στοιχισμένη. Ωστόσο, όσοι παρελάσουν θα πρέπει πριν και μετά την παρέλαση, εφόσον είναι συνωστισμένοι και όχι σε στοίχηση, να φορούν τις μάσκες τους. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένο. Πρέπει να μπούμε κάποια στιγμή, πρέπει να μπούμε στους ρυθμούς τους κανονικούς της ζωής μας. Δεν γίνεται να κρατήσει επάπειρον αυτό να είμαστε συνέχεια κλεισμένοι. Μπορούν να γίνουν οι γνώμοι, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή. Η μάσκα, ας είμαστε σε ανοιχτούς χώρους, είναι απαραίτητη. Θα υπάρχει συγχρονισμός, είναι απαραίτητη η μάσκα. Μας προστατεύει. Και όσο μπορούμε να κρατάμε και αποστάσεις. Αυτά τα δύο πράγματα, άμα τηρήσουμε, πιστεύω δεν θα έχουμε προβλήματα. Οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά όσον αφορά τα σχολεία. Οι μαθητές θα παρελάσουν ανά σχολείο. Επιτρέπεται μέχρι 25 άτομα, 8 τριάδες ας πούμε, ένα τμήμα, ένα σχολείο, στην Ισημαία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις και την προηγούμενη μέρα θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας. Δηλαδή υποχρεωτική χρήση μάσκας, στήριση αποστάσεων όπου υπάρχει συνωστισμός. Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν όσον αφορά τη χρήση της μάσκας είναι την ώρα της παρέλασης. Οι μαθητές, επειδή θα έχουν αποστάσεις, θα είναι σε εξωτερικό χώρο, δεν θα χρειάζεται να τη φορούν, όμως η μάσκα θα είναι απαραίτητη όταν τα παιδιά θα είναι στην εκκίνηση ή προς το τέλος. Το ίδιο θα ισχύει και για το κοινό που θα παρακολουθεί την παρέλαση. Mm-hmm. Ωστόσο, εδώ, αυτά είναι που προβλέπονται. Κάθε Δήμος, εκτιμώντας την υγειονομική κατάσταση, για λόγους ασφαλείας θα μπορεί να τροποποιεί, να προσθέτει, επί το αυστηρότερο φυσικά, τα μέτρα. Να μπορούν, ας πούμε, υπάρχει κάποια περιφερειακή ενότητα που μπορεί να πει ότι δεν θα παρελάσει ολόκληρο το τμήμα για να μην... Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρακολουθεί με προσοχή την αυξητική τάση που υπάρχει στα κρούσματα στα σχολεία της Θερεάς. Οι μολύνσεις σε μαθητές της δευτεροβάθμιας ανησυχούν και παρακολουθούν την εξέλιξη της διασποράς με προσοχή. Μόνο στη Βιωτία 115 μαθητές βρέθηκαν θετικοί το τελευταίο δεκαήμερο, γεγονός που χτυπά καμπανάκι για τον συγκεκριμένο νομό. Συνολικά, ο αριθμός των κρουσμάτων στις ημερήσιες καταμετρήσεις που έχουμε παραμένει σταθερός. Είμαστε, ας πούμε, σε καθημερινή βάση 33 έως 35 κρούσματα σε όλη τη Στερεά. Όμως, στο σύνολο εντοπίζουμε περιφερειακές ενότητες με εξάρσεις κατά διαστήματα. Αυτό το παράδειγμα που ανέφερε στη Βόρειο Αίδεια το είχαμε το προηγούμενο 20ήμερο με τους μαθητές. Τώρα εντοπίζουμε επίσης πολύ αυξημένο αριθμό κρούσματων στην περιφερειακή ενότητα της Βιωτίας. Στη Φιώτιδα που βλέπουμε ότι είναι η Βιωτία δεν έχει τόσο πολλά κρούσματα σε σχέση με τη Φιώτιδα. Βέβαια είναι και μικρότερος νομός, αλλά η Φιώτιδα δεν πάει καλά το τελευταίο διάστημα. Στη Φιώτιδα που ανεβαίνουν τα κρούσματα, η εικόνα στα σχολεία πώς είναι? Ανεβαίνουν στους ενήλικες, αλλά αυτό δεν παρατηρείται στους μαθητές ούτε της πρωτοβάθμιας. Ωραία, αυτό είναι θετικό και το κρατάμε, ότι έχουμε μια έξαρση στα σχολεία της Βιωτίας, αλλά στη Φιώτιδα που δεν πάει καλά σε κρούσματα τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Δεν έχουμε ότι σήμερα έχουμε 19 κρούσματα στη Βιωτία, στη δευτεροβάθμια, και στην πρωτοβάθμια της Βιωτίας μόνο ένα. Ενώ στην Φιώτιδα, στην Εύβοια έχουμε 7 και στη Φιώτιδα, στη δευτεροβάθμια μόνο 2. Το ίδιο έχουμε και το τελευταίο δεκαήμερο που κρατάμε τα κρούσματα, όσο κρατάει και η καραντίνα. Έχουμε συνολικά... Πού το αποδίδεται αυτό με τη Βιωτία? Είχαν καταλήψεις, έγιναν εκδρομές? Γιατί έχει ανέβει τόσο η δευτεροβάθμια στη Βιωτία? Σε αυτό, όπως σας είπα, είμαστε στη συνεργασία με τον κύριο Τουλιά, που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης για θέματα COVID, ώστε να γίνει η ανίχνευση και ο εντοπισμός της αιστείας. Και να δούμε σε ποια σχολεία ακριβώς, περισσότερο μάλλον, εντοπίζεται αυτή η διασπορά. Εκεί θα βρούμε και την αιτία. Πιστεύω όμως
ότι σαφώς οφείλεται στη μη τήρηση των μέτρων. Οπότε η βιωτεία σας απασχολεί και προσπαθείτε να βρείτε την αιτία, τι σημαίνει εκεί. Όσον αφορά τη μαθητική κοινότητα. Ναι. Επίσης αντιλαμβάνομαι από τα στοιχεία που μας δώσατε κι εσείς ότι η δευτεροβάθμια είναι το πρόβλημα. Τα μικρά, το είπαμε και χθες, είναι πιο συνεργάσιμα για κάποιο λόγο. Τα μικρά μας έχουν εκπλήξει αυτό το διάστημα των μέτρων για τον COVID. Και πέρσι και φέτος είναι πιο πειθαρχημένα, τηρούν τους κανόνες. Οι μεγαλύτεροι έφηβοι έχουν πολλές κοινωνικές επαφές και το απόγευμα. Εγώ το εντοπίζω κυρίως και εκτός σχολείου, γιατί όλοι τα βλέπουμε τα παιδιά έξω, έχουν πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα. Έτσι. Είναι και η ηλικία της αντίδρασης. Οπότε όλο αυτό συνάδει με το αποτέλεσμα που έχουμε.